η αδειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε βιομηχανικές είναι αυτές, είτε βιοτεχνικές, είτε οποιαδήποτε επιχείρηση, αντί να τρέχουν στις διάφορες υπηρεσίες, να χρειάζεται χρόνος, να χρειάζεται χρήμα, να αργούν πολύ, να έχουν τα επιμελητήρια τη δυνατότητα να πηγαίνεις στο επιμελητήριο, να καταθέτεις τι θέλεις να κάνεις και να γίνεται η αδειοδότηση από το επιμελητήριο, αφού θα υπάρχουν και η τεχνογνωσία και το προσωπικό που θα ασχολείται με αυτό το θέμα. Πορεία είναι όλων αυτών που δημιουργήσανε, που κάναν όλα τα χρόνια να γίνει αποθητικά και να μην μπορεί κάποιος επιχειρηματίας να έρθει να κάνει μια επιχείρηση στην γραφειοκρατία. Αυτός ήταν ο λόγος που επιμένει. Το κράτος έκανε δεκτό, έγινε δεκτή αυτή η απόφαση με νόμο, το Υπουργείο Βιομηχανίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης κλπ. Το έγινε με νόμο και το θέμα που είχαμε εμείς είναι και να ενημερωθούμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο και να κάνουμε προτάσεις, γιατί παράδειγμα για τον πρώτο χρόνο δεν θεωρούν ότι τα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα βγαίνουν να μπορούν να τα βγάζει το επιμελητήριο. Εμείς ζητήσαμε όλες οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται στο επιμελητήριο παράλληλα με την περιφέρεια, οι νέες επιχειρήσεις που θέλουν να διοδιωτηθούν και να βγάλουν. Παράλληλα με την περιφέρεια, χωρίς να θέλουμε άμα θέλουν κάποιος να πάει στην περιφέρεια, να έρχονται στο επιμελητήριο και χωρίς να τρέχουν να χρειάζεται και με πολύ λιγότερο κοστολόγιο. Αυτή ήταν η μεταποίηση, οι βιοτεχνίες, όλα αυτά, οι εμπορικές επιχειρήσεις και όχι οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εμείς ζητάμε και αυτό. Το θεωρώ ένα σημαντικό βήμα ότι πετύχαμε, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα λυθεί κατά κάποιο τρόπο και θα μειωθεί η γραφειοκρατία, ο χρόνος και όλες οι παρενέργειες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια που έχουν κάνει να μην μπορεί να θέλει να κάνει κάποιος μια επιχείρηση, μια επένδυση και να είναι αποθητικά. Και μετά και τον έλεγχο, ποιοι θα έχουν και τον έλεγχο αν η επένδυση έχει γίνει σωστά, διότι δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι να γίνεται και σωστά η επένδυση, να μην είναι εις βάρος συναδέλφων, να μην είναι εις βάρος άλλων επιχειρήσεων. Αυτά θα διευθυνθούν τα προβλεπόμενα. Η ουσία είναι ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία που τη ζητάγαμε καιρό. Ξέρετε, όλα ξεκινήσαν όταν ο Όμιλος Στασινόπουλου ζήτησε από την περιφέρεια αλλαγή την έκδοση περιβαλλοντολογικής άδειας, την αλλαγή χρήσης γης από βιομηχανική που ήταν περιοχή, να γίνει αυτή η εισήγησή τους ήταν εμπορική. Από εκεί λοιπόν εμείς και σαν επιμελητήριο και σαν εμπορικός σύλλογος, επειδή εκφράζουμε τους μικρούς εμπόρους και τα μικρά καταστήματα, είναι πάγια η θέση μας είτε στη σωληνουργία, είτε οπουδήποτε αλλού δημιουργηθεί, προσπαθήσουν να δημιουργήσουν εμπορικό κέντρο, είμαστε κάθετοι. Και είμαστε κάθετοι όχι γιατί θα δημιουργηθούν κάποια επιπλέον καταστήματα, θα μεταφερθεί το εμπορικό κέντρο από το κέντρο της πόλης. Αυτό είναι η βασική ουσία και όχι αν θα γίνουν πέντε επιχειρήσεις. Υπάρχει επομένως φόβος να νεκρώσει το κέντρο της Κορίνθου. Νεκρώσει, ήδη έχει πάρει τη μορφή η μία καφετέρια πίσω από την άλλη, δεν θα υπάρχουν καταστήματα καθόλου όταν θα πηγαίνουν. Και δεν είναι μόνο για την Κόρινθο, είναι και για τις υπόλοιπες πόλεις του νομού, όπως είναι το Κιάτο, όπως είναι, γιατί όλες θα βλάψει ένα καθαρά εμπορικό κέντρο. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και πάγια, είμαστε κάθετα το να δημιουργηθούν εμπορικά κέντρα, εν αντιθέσει που θα είμαστε αρρωγοί και θα βοηθήσουμε και σαν επιμελητήριο και σαν εμπορικό, αν οι περιοχές αυτές αναπτυχθούν τουριστικά. Αυτό ζητάμε, να αναπτυχθεί τουριστικά ώστε να φέρει κόσμο και να φέρει συνάλλαγμα. Μπορεί ο Όμιλος και έχουν υπάρξει συζητήσεις να αναπτύξει και το κομμάτι το δικό του και παίρνοντας και τα υπόλοιπα κομμάτια και να δέσει το αρχαιολογικό κομμάτι με το τουριστικό και με διάφορες μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Ήταν και μάλιστα στις συζητήσεις με τον Όμιλο Στασινόπουλου μια Disneyland, κάτι μορφής τέτοιας, μια καινούρια η μόδα που είναι μέσα στη θάλασσα water fun πλέον και όχι σε πισίνες και τέτοια. Υπάρχουν οι δυνατότητες και ο χώρος να αναπτυχθεί και όχι απλώς μόνο να αναπτυχθεί εκεί, να δέσει αρχαίο λιμάνι και αρχαία Κόρινθος και να γίνει πόλος έλξος που έτσι θα βοηθήσει και την πόλη και την περιοχή και τον νομό και όλη την περιφέρεια και τα καταστήματα της πόλης. Δεν κατάλαβα γιατί μας ενέπνεξε ο κύριος Πνευματικός. Ο κύριος Πνευματικός, εμείς έχουμε ζητήσει να δούμε
το πολεοδομικό σχέδιο που αποψηφίστηκε να εγκριθεί, και επειδή ακόμη δεν το έχει εγκρίνει, δεν έχει εγκριθεί ακόμη το πολεμικό σχέδιο, μας ενέπλεξε ότι εμείς που έχουμε τις δυνατότητες με την κυβέρνηση, τα οποία είναι αστεία πράγματα αυτά, και όταν λέω αστεία, καταρχήν είμαστε τελείως από τους τρεις που ανέφερε, και τον κύριο Νανόπουλο και την κυρία Ταοξίδη και εμένα προσωπικά, ο καθένας μας τουλάχιστον στις τελευταίες εκλογές ψηφίσαμε τελείως διαφορετικά ο ένας από τον άλλον, καμία σχέση δεν έχουμε, και άλλωστε δεν έχουμε και τη δικαιοδοσία. Εμείς ζητάμε να γνωρίζουμε το πολεοδομικό σχέδιο, να ξέρουμε ότι εκεί είναι αμιγώς τουριστική περιοχή, για να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε, γιατί πρέπει να αντιδράσουμε στην περίπτωση που πάει να δημιουργηθεί ένα εμπορικό κέντρο, γιατί πέρα ότι σας είπα ότι βλάπτει τα συμφέροντα των εμπόρων, αλλάζει και την πόλη όλη. Θα φύγει όλο το εμπορικό της κέντρο. Τι μικροπολιτική να κάνουμε, ούτε βλέπεις έχουμε για τη Δημαρχία, ούτε μικροπολιτική κάνουμε. Μας είπε μάλιστα ότι επειδή έχουμε τις γνωριμίες να παλέψουμε εμείς για το σχέδιο. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Εμείς η δουλειά μας είναι, αφού εκφράζουμε τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες, να προστατεύουμε τα συμφέροντα των εμπόρων και των επιχειρηματιών. Άσχετα ο καθένας προσωπικά αν έχει διαφορετική άποψη. Μπορεί να έχει διαφορετική άποψη έξω από τον Εμπορικό Σύλλογο, έξω από το Επιμελητήριο. Στο Επιμελητήριο εκφράζει και το Εμπορικό Σύλλογο στις υπόψεις των μελών. Τίποτα παραπάνω. Πιστεύω ότι ήταν μια ατυχή στιγμή του Δημάρχου αυτά που είπε. Εμείς θέλουμε να παλέψει ο Δήμαρχος να εγκριθεί το πολεοδομικό σχέδιο, να το δούμε, να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να παλέψουμε. Ήδη σαν Εμπορικό Σύλλογος έχουμε προσφύγει στην Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορίου και στο Νομικό Σύμβουλο για να δούμε τι περαιτέρω ενέργειες μας ο νόμος ορίζει, ώστε να μην δημιουργηθεί εμπορικό κέντρο. Είτε εκεί είτε οπουδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε το πολεοδομικό σχέδιο. Ατυχής και εκτός τόπου και χρόνου. Καμία σχέση. Ούτε κάνουμε αντιπολίτευση. Δηλώσεις του κυρίου Πνευματικού. Ναι, για τις δηλώσεις του κυρίου Πνευματικού μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα. Το άλλωστε τις έχω χαρακτηρίσει ατυχής και λάθος. Ο Δήμος το ενέκρινε. Από εκεί και πέρα θέλει από την περιφέρεια, από το Υπουργείο Πολεοδομίας, το οποίο θα το εγκρίνει και να τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό πρέπει να παλέψει ο Δήμος, να εγκριθεί. Και να το δούμε κι εμείς ότι πραγματικά εκεί, από ό,τι μας λέει, και θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι, ότι είναι αμιγώς τουριστική περιοχή, ώστε να αποτραπούν οποιαδήποτε σχέδια διαφόρων που θέλουν να κάνουν εμπορικά κέντρα. Το πολεοδομικό, αν είναι αμιγώς τουριστική περιοχή, έχει ορίσει, απαγορεύει. Φυσικά, από ό,τι είπε ο Δήμαρχος στη συνέντευξή του, υπάρχουν άλλα 10 σημεία στην Κόρινθο που μπορούν να γίνουν πολυκαταστήματα. Εμείς, σας ξαναλέω άλλη μια φορά, ότι ο σκοπός μας είναι να προστατεύουμε τους μικρούς εμπόρους. Οπουδήποτε δημιουργηθεί θα το παλέψουμε και ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Άλλωστε μην ξεχνάτε, μια ιδιωτική εταιρεία μπορεί να κάνει και όταν είναι σε ιδιόκτητους χώρους οτιδήποτε αν της τα παρέχει ο νόμος.